Ο ουρανός είναι ψηλά. Είχαμε πολύ μεγάλη βραδιά, το ίδιο και εγώ. Μίλησα με τον κύριο Τραμπ που εξελέγει στις 3.30 το πρωί, νομίζω, τον συνεχάρη που κέρδισε τις εκλογές, και είχα την ευκαιρία να τον προσκαλέσω αύριο στο Λευκό Οίκο και να μιλήσουμε για μια επιτυχημένη μετάβαση της Προεδρίας. Δεν είναι μυστικό ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος και εγώ έχουμε σημαντικές διαφορές. Αλλά θυμηθείτε, πριν 8 χρόνια ο πρόεδρος Bush και εγώ είχαμε πολύ σημαντικές διαφορές. Αλλά ο πρόεδρος Bush και η ομάδα του ήταν πάρα πολύ επαγγελματίες και πολύ γενναιόδοροι και διασφάλισαν μια ομαλή μετάβαση της εξουσίας. Και αυτό που καταλαβαίνουμε γρήγορα σε αυτή τη δουλειά είναι ότι η Προεδρία και η Αντιπροεδρία είναι μεγαλύτερη από οποιονδήποτε από εμάς. Έτσι λοιπόν έδωσα οδηγίες στην ομάδα μου να ακολουθήσει το παράδειγμα που έδωσε ο κύριος Μπούς πριν 8 χρόνια και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για μια πετυχημένη μετάβαση για τον εκλεγμένο πρόεδρο. Γιατί όλοι σήμερα ανησυχούμε για την επιτυχία και για μια ηγεσία της χώρας. Η ειρηνική μετάβαση της εξουσίας αποτελεί ορόσημο της δημοκρατίας μας και τους επόμενους μήνες θα το δείξουμε αυτό σε όλο τον κόσμο. Επίσης, χθες είχα την ευκαιρία να μιλήσω με την Υπουργό Κλίντον. Δεν μπορώ να μην είμαι περήφανος για αυτήν. Είχε καταπληκτική δημόσια ζωή, ήταν καταπληκτική γερουσιαστής, καταπληκτική δικηγόρος, γερουσιαστής στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερη Υπουργός Εξωτερικών. Είμαι περήφανος για αυτήν. Όλοι οι Αμερικανοί, πολλοί Αμερικανοί έχουν τα μάτια τους καρφωμένα πάνω της. Η υποψηφιότητά της έδωσε ένα τεράστιο μήνυμα παντού ότι κατάφερε να πετύχει ένα πολύ μεγάλο αξίωμα στην Αμερικανική πολιτική και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να δουλεύει για την Αμερική, για τους ανθρώπους της και για όλο τον κόσμο. Όλοι είναι λυπημένοι όταν η πλευρά τους, η ομάδα τους χάνει τις εκλογές, αλλά την επόμενη μέρα πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι είμαστε όλοι σε μια ομάδα. Είμαστε όλοι στο ίδιο στρατόπεδο. Δεν είμαστε πρώτα δημοκρατικοί ή ρεπουμπλικανοί. Είμαστε πρώτα Αμερικανοί. Είμαστε πρώτα πατριώτες. Όλοι ευχόμαστε το καλύτερο για αυτή τη χώρα. Άκουσα λοιπόν και τις παρατηρήσεις του κύριου Τραμπ χθες το βράδυ. Αυτό άκουσα χθες στις δηλώσεις του. Αυτό άκουσα όταν μίλησα διαζώσεις μαζί του. Και αυτό μου έδωσε μια ανάταση. Διότι αυτό είναι που χρειάζεται η χώρα. Την αίσθηση της ενότητας, την αίσθηση ότι κανείς δεν είναι αποκλεισμένος. Σεβασμός για τους θεσμούς μας. Τον τρόπο ζωής μας. Το κράτος δικαίου και φυσικά σεβασμό ο ένας για τον άλλον. Ελπίζω να διατηρήσει αυτό το πνεύμα κατά τη διάρκεια της μετάβασης και ελπίζω ότι έτσι θα ξεκινήσει με τους καλύτερους ιονούς στην Προεδρία του. Είπα λοιπόν πάλι στην ομάδα μου σήμερα να συνεχίσει τη δουλειά του, γιατί η δουλειά η καταπληκτική που έκανε κάθε μέρα και νύχτα και πολλές φορές με πολύ ένταση δουλεύανε σε οργανισμός, δουλεύανε σε σκοτεινές ζώνες της πολιτικής μας για να την κάνουν πιο αποτελεσματική, πιο ανταποκρινόμενη στις ανάγκες και πιο φιλική προς τις υπηρεσίες για να δώσει υπηρεσίες σε περισσότερους ανθρώπους. Είναι η παρακαταθήκη που αφήνουμε στον επόμενο πρόεδρο για να χτίσει μια καλύτερη χώρα. Τη χώρα, την ίδια παρακαταθήκη που είχαμε και πριν 8 χρόνια. Λοιπόν, είτε χάσαμε είτε κερδίσαμε σε αυτές τις εκλογές, αυτή είναι η αποστολή μας την πρώτη μέρα της νέας Προεδρίας. Και όλοι όσοι με πλαισιώνουν στην ομάδα μου πρέπει να είναι πολύ περήφανοι για όλα όσα κάναμε μαζί και για την Αμερική, τους Αμερικανούς που γνώρισαν σε όλη τη χώρα και την πρόοδο που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τις μικρές εταιρείες που τα βάζουν όλα για να ξεκινήσουν κάτι
όλη τη σημαντική δηλαδή δουλειά που γίνεται από γονείς, μαμάδες, μπαμπάδες, οικογένειες, κοινότητες σε κάθε πολιτεία. Η δουλειά για να τελειοποιήσουμε αυτό το έθνος. Ήταν πολύ σκληρή λοιπόν αυτή η εκστρατεία. Πολλοί Αμερικανοί συμπατριώτες μας είναι πάρα πολύ χαρούμενοι σήμερα, κάποιοι άλλοι λιγότερο, αλλά έτσι είναι οι εκστρατείες, έτσι είναι η δημοκρατία. Είναι δύσκολο και ενίοτε είναι πολύ θορυβώδες και με πολλές διαφορές. Δεν είναι πάντα, δεν δίνει έμπνευση πάντα, αλλά για τους νέους ανθρώπους που εισήλθαν στην πολιτική για πρώτη φορά, και που μπορεί να είναι απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα, θέλω να τους καταστήσω σαφές ότι πρέπει να συνεχίσετε να έχετε κουράγιο και θάρρος. Δεν πρέπει να είστε κυνικοί. Μην νιώσετε ποτέ ότι δεν μπορείτε εσείς να κάνετε τη διαφορά. Το είπε και η κυρία Κλίντον, υπουργός Κλίντον, σήμερα το πρωί. Το να παλεύουμε για αυτό που είναι δίκαιο αξίζει. Κάποιες φορές χάνουμε. Κάποιες φορές χάνουμε μια εκλογική αναμέτρηση. Αυτός είναι ο δρόμος, το μονοπάτι που παίρνει αυτή η χώρα. Είναι ένα ζιγζάκ. Ποτέ δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Ενίοτε λοιπόν κινούμαστε με τρόπο που κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι πάμε μπροστά και κάποιοι θεωρούν ότι οπισθοδρομούμε. Και αυτό είναι εντάξει, είναι φυσιολογικό. Και εγώ έχασα εκλογικές αναμετρήσεις πριν. Ο Τζόε δεν έχασε, αλλά ξέρετε. Αυτός είναι ο τρόπος που καμιά φορά λειτουργεί η πολιτική. Προσπαθούμε να πείσουμε τους ανθρώπους πολύ σκληρά. And then people vote. Και έχουμε δίκιο πιστεύουμε και μετά οι άνθρωποι ψηφίζουν και αν χάσουμε μαθαίνουμε από τα λάθη μας, κάνουμε την αυτοκριτική μας και αγκαλιάζουμε τις γυναίκες μας και επιστρέφουμε στην αρένα και θα προσπαθήσουμε πιο σκληρά την επόμενη φορά. Αλλά το σημαντικό είναι με καλή πίστη να συνεχίσουμε το δρόμο προς τα μπροστά. Γιατί η καλή πίστη είναι κεντρικό και θεμελιώδου σημασία ζήτημα για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Έτσι προχώρησε αυτή η χώρα για πάνω από 200 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο επεκτείναμε τα δικαιώματα των πατέρων του έθνους μας σε περισσότερους ανθρώπους και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό το ταξίδι, το καταπληκτικό ταξίδι που κάνουμε ως Αμερικανοί θα συνεχιστεί και ανυπομονώ να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου ούτως ώστε ο επόμενος πρόεδρος να είναι ένας πετυχημένος πρόεδρος. Το είπα και πριν. Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά είναι μια δουλειά που μας ξεπερνάει. Κάνεις το καλύτερο που μπορείς και ελπίζεις όταν παραδώσεις την εξουσία ότι έχεις κάνει πρόοδο. Και ελπίζω ότι εμείς το κάναμε, το καταφέραμε. Και βρισκόμαστε όλοι στην ίδια ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.